Θα παρακαλέσουμε τον Θεό μας να μας δώσει και κάτι να πάρουμε μαζί μας, διότι η προσευχή είναι άλλο θέμα. Η δωρεά του Θεού είναι άλλο θέμα. Η Εκκλησία μας σε όλες τις περιπτώσεις της ζωής μας έχει και ιδιαίτερα προσευχή. Όταν γεννήσει η μητέρα, αμέσως λέγει, χρειάζεται από την Εκκλησία ευχή. Τις 8 ημέρες χρειάζεται ευχή, τις 40 ημέρες χρειάζεται ευχή. Όταν θα πάει να σπείρει ο Γιώργος, χρειάζεται η Εκκλησία να διαβάσει ειδική ευχή και όταν μαζέψει τις ελιές, χρειάζεται ειδική ευχή και όταν βγάλει το λάδι, χρειάζεται ειδική ευχή και όταν ο ψαράς πάει να ψαρέψει, χρειάζεται ειδική ευχή και όταν ο Θεός να φυλάει, υπάρχει κάτι στα άλογα ζώα, δηλαδή στα πίμνια, στις κότες, στα σαγελάδες, στα οπουδήποτε, υπάρχει ειδική ευχή την οποία η Εκκλησία μας διαβάζει και φεύγει ο διάβολος. Και τώρα εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τίποτε άλλο, να προσθέσουμε μόνο λίγα λόγια από τη σημερινή μας συνάντηση. Μας αξίωσε ο Θεός και συναντηθήκαμε, ήρθαμε στον Άγιο Γεώργιο και παρακαλέσαμε τον Θεό μας να διώξει τον φθόνον των ανθρώπων, των φθονερών, οι οποίοι δεν κάνουν τίποτε άλλο, ημι μόνο να προσκαλούν τους δαίμονας να γίνονται ήδη συνεργοί του διαβόλου και να επιτίθενται εναντίον των γνωστόντων, των αδελφόντων, εναντίον των γειτόνων, εναντίον των τέκνων των παιδιών του Θεού, εναντίον όλων εκείνων οι οποίοι είναι κοντά στο Θεό και δεν είναι με το διάβολο. Φθονούν διότι παντρεύεις το παιδί σου, μορφώνεις το παιδί σου, αραβωνιάζεις το παιδί σου, χτίζεις ένα σπίτι, έχεις μια χαρά, αμέσως οι φθονεροί εναντιώνονται και προσκαλούν τους μάγους και σου κάνουν τα μάγια για να σε βλέπουν άρρωστο και να χαίρονται, να σε βλέπουν πεθαμένο και να πανηγυρίζουν. Αυτή είναι η κατάσταση στη σημερινή, αλλά έχουμε τώρα αυτές τις μέρες και μια άλλη φοβερά κατάσταση. Αυτός ο λαός ο οποίος ήταν μέσα στα είδωλα και ήρθε ο Απόστολος Παύλος και ελύτρωσε αυτόν τον λαό που λέγονται Έλληνες. Οι Έλληνες προτού έρθει ο Χριστός μας ονομάζονται ειδωλολάτρες. Όταν ήρθε ο Χριστός μας άλλαξε η ζωή των Ελλήνων, έστειλε ο Θεός τη χάρη του, έστειλε τον Απόστολο Παύλο, εκήρυξαν το Ευαγγέλιο, είδεν ο κόσμος ο καθήμενος εν χώρα και σκιά θανάτου, είδεν ο κόσμος το φως, επίστεψεν στον Χριστό, έκτισεν εκκλησίες, δοξάζει τον Θεό, προσεύχεται ο κόσμος, εκκλησιάζεται ο κόσμος, εξομολογείται ο κόσμος, κοινωνεί ο κόσμος, κάνει προσευχή ο κόσμος και προχωρούμε προς το τέρμα του της ζωής, η οποία δεν είναι τίποτε άλλο παρά μόνο ο Παράδεισος. Πλην όμως, τα σημέρα αυτά η Εκκλησία μας έχει μία προσπάθεια πολύ μεγάλη να ξυπνήσει τα παιδιά της, να μην κοιμούνται στον πνευματικό τομέα και να είναι άγρυπνοι να ετοιμαστούν για να φτάσουν τα πάθη, τη Σταύρωση, την Ταφή και την Ανάσταση του Χριστού. Εχθές την Κυριακή είχαμε το άνοιγμα του Τριωδίου, την προετοιμασία δηλαδή να εισέλθουμε στην Μεγάλη Τεσσαρακοστή και εορτάσαμε μία παραβολή την οποία ο Κύριος μας είπε για να πάρουμε το εφόδιο
της αγάπης του Θεού που λέγεται ταπείνωσης. Είχεν τον τελώνην και τον φαρισαίον. Δύο άτομα τα οποία αισθάνονται την ανάγκη της προσευχής και ανέβησαν στον ναό να προσευχηθούν και ο ένας ο τελώνης μόλις μπήκε στην εκκλησία δεν προχώρησε, κάθισε σε μία γωνία, έσκυψε την κεφαλή του, τα μάτια του δεν ήθελε να τα ανυψώσει στον ουρανό διότι ήταν δι' αυτόν μεγάλη η ντροπή του, διότι ήταν άνθρωπος ο οποίος εδεικνύεται από τον κόσμο ως αμαρτωλός. Ή το τελώνης, δηλαδή εισέπρατε τους φόρους από τον βασιλέα και πήγαινε στον κόσμο και πολλαπλασίαζε και έπαιρνε περισσότερα χρήματα από εκείνα τα οποία ήταν διατεταγμένο να εισπράξει. Δι' αυτό ο κόσμος τον εγνώριζε, διότι εθλίβονται από αυτόν οι χείρες, τα ορφανά, οι πτωχοί, εκείνοι οι οποίοι ακριβώς δεν είχαν να προσφέρουν. Και έτσι ο Θεός ελυπείτο μεν, ο δε άνθρωπος ελυπείτο αφετέρου. Ο Θεός ελυπείτο διότι έβλεπε αυτήν την κατάσταση, την αδικία και ο κόσμος τους έβλεπε ως κακούς ανθρώπους και αμαρτωλούς. Ή το ο τελώνης. Αυτό μας λέγει ο Θεός μας. Ανέβηκε ο τελώνης λέει. Ο αμαρτωλός δηλαδή και μόλις μπήκε στην εκκλησία εγωνάτισε, έσκυψε την κεφαλή, δεν είναι δύνατο λέγει να ταινίσει τον ουρανό διότι είναι το ανάξιος και χτυπούσε την καρδούλα του. Χτυπούσε την καρδούλα του διότι από την καρδιά μας ξεφυτρώνουν όλες οι κακίες. Οποιαδήποτε αμαρτία ξεκινά από την καρδούλα. Είναι η πηγή από την οποία εξέρχονται όλες οι αμαρτίες αλλά και όλες οι αρετές. Και εκείνος χτυπούσε την καρδούλα του και έλεγε τούτα τα λόγια. Ο Θεός ηλάσθη τίμη το αμαρτωλό. Συγχώρεσέ με, ελέησέ με, αγάπησέ με Θεέ μου. Δέξε με και εμένα τον αμαρτωλόν. Το αναγνωρίζω ότι είμαι αμαρτωλός. Ελέησέ με. Ο άλλος όμως ήταν εκλεκτός του εβραϊκού λαού που ήταν από την πνευματική ηγεσία του κόσμου. Όπως έχουμε εμείς σήμερα τους δεσποτάδες, τους ιερείς, τους διακόνους. Έτσι ήταν και εκείνος. Ήταν από τους εκλεκτούς του Θεού. Αυτός εξεκίνησε, ψήλωσε το κεφάλι, πήγε, επλησίασε την Αγία Τράπεζα, το θυσιαστήριο, επλησίασε εκεί και άρχισε να λέγει ότι δεν είμαι ως περιλυπή των ανθρώπων, άρπαγες, μοιχοί, κλέπτες, αμαρτωλοί και την ώρα που τελείωσε ως εκεί σήκωσε το χέρι του και ενώ έβλεπε το Θεό γύρισε πίσω και λέγει «Και ως ούτως λέγει ο τελώνης». Ούτε όπως είναι αυτός ο τελώνης. Αυτό ήταν και η ζυγαριά του θανάτου. Πάτησε πάνω στη ζυγαριά αυτή και το αποτέλεσμα ήταν ο θάνατος ο αιώνιος. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος είναι εγωιστής, υπερήφανος, δεν βλέπει Θεό ούτε παράδεισο. Και πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερα αυτό. Διότι εκείνος ο Φαρισαίος έκρινε τον αδελφόν του. Τον έκρινε. Τον έβαλε στη ζυγαριά και είδε ότι δεν μπορούσε να το φτάσει στις αρετές διότι έλεγε ότι νηστεύω δύο φορές την εβδομάδα. Ενίστευαν την Δευτέρα και την Πέμπτη οι Εβραίοι. Τη με Δευτέρα ότι ανέβηκε ο Μωυσής στο όρος Σινά και πήρε τον Θεόγραφο νόμο και την Πέμπτη ότι κατέβηκε από το όρος Σινά δύο φορές την εβδομάδα. Όπως έχουμε εμείς τώρα την Τετάρτη και την Παρασκευή. Εμείς δεν είμαι θα όπως τους Φαρισαίους. Τετάρτη ότι εγένετο το Συμβούλιο της Προδοσίας του Χριστού με τον Ιούδαν και τα Αργύρια
και την Παρασκευή είναι ότι ο Χριστός μας είναι σταυρωμένος επάνω στο σταυρόν και έχουμε εμείς την νηστεία αυτήν. Δευτέρα και Πέμπτη οι Εβραίοι, Τετάρτη και Παρασκευή οι Ορθόδοξοι. Ως εδώ θα σταματήσουμε για να δούμε τις μέρες μας, αυτές τις μέρες. Τι γίνεται με τους Έλληνες. Οι Έλληνες οι οποίοι έπρεπε να είναι το υπόδειγμα στον κόσμο ολόκληρο, λέει. Γι' αυτό έχει παράπονο ο Θεός μας και λέει ότι εάν βλασφημείτε το όνομα μου το Άγιον από τα έθνη, λέει, είστε εσείς η αιτία. Είστε αιτία εσείς να με βλασφημεί ο κόσμος, λέει. Γιατί? Διότι δεν με αγαπάτε και δεν τηρείτε αυτά τα οποία σας λέγω. Αυτές τις μέρες λοιπόν η Ελλάδα μας, ενώ άρχεται η Μεγάλη Τεσσαρακοστή, άρχεται και ο αντίδικος, ο διάβολος, την επίθεση του εναντίον των παιδιών του Θεού. Τι κάνει τώρα ο διάβολος τόσες μέρες? Είναι γνωστό σε εσάς, αλλά δεν το έχετε λάβει υπόψη, δεν το φιλοσοφήσατε, δεν το είδατε. Τι κάνει αυτός ο κόσμος? Τι κάνει? Μεταμορφώνεται. Βάζει μουτσούνες στο πρόσωπο. Φοράει ρούχα του καρναβάλου. Ρούχα διαβολικά. Μεταμορφώνεται ο άντρας σε γυναίκα, η γυναίκα σε άντρα. Οι μουτσούνες είναι μπροστά. Ο διάβολος ανεβαίνει πάνω στο άρμα. Προχωρεί και τον ακολουθούν πίσω και προπορεύονται μπροστά πλήθος κόσμου. Φέρνουν από τη Βραζιλία γυμνές γυναίκες σπόρνες και χορεύουν μέσα στους δρόμους ολόγυμνες. Παίρνουν τα παιδιά τους οι Έλληνες, τους φορούν μασκαρεμένα ρούχα, βάζουν κέρατα στην κεφαλή των παιδιών, ουρές στα παιδάκια, τα κρατούν από το χέρι και προχωρούν στους δρόμους και χαίρονται ότι το παιδάκι τους είναι, λέγει, έξυπνο. Το παιδάκι το μεταμορφώνουν σε διάβολο και αυτοί χαίρονται. Αυτές τις μέρες αυτοί δεν θα νηστέψουν. Αυτοί θα κοροϊδεύουν τις μέρες αυτές τις Άγιες. Θα κάνουν οτιδήποτε για να φτάσουν την Κυριακή της Τυροφάγου, που την επομένη ημέρα είναι Καθαρά Δευτέρα. Την Καθαρά Δευτέρα θα μαζευτούν πάνω στα όρη και τα βουνά, θα αμολούν αετούς, χαρταετούς, θα πίνουν, θα διασκεδάζουν, θα μεθύουν, θα αμαρτάνουν και να λέγουν ότι είναι παιδιά του Θεού. Θα είναι όμως αυτό ευάρεστο στο Θεό? Το βλέπει ο Θεός και ευχαριστείται? Το βλέπει ο Θεός και λυπείται? Λέγει ο Θεός, εγώ αυτή τη στιγμή σε προετοιμάζω παιδί μου να φύγεις από τον κόσμο αυτόν και να ανέβεις στο θρόνο μου. Και εσύ τι κάνεις? Εγώ ανοίγω την εκκλησία μου και σου λέγω τόσους ψαλμούς που συγκινούν και τις πέτρες. Οι πέτρες συγκινούνται και αυτές από τους ψαλμούς που θα ακούονται τις μέρες αυτές από την Εκκλησία. Τα Ευαγγέλια, οι προγιασμένες, οι Θείες Λειτουργίες, όλα όσα προετοιμάζουν τον άνθρωπο να γίνει πνευματικός άνθρωπος. Έπειτα φωνάζει ο Θεός από ψηλά και λέγει, παιδιά μου, λέγει, προσέξατε εσείς που είστε δικά μου παιδιά, διότι ομιλεί για τους δικούς του ο Θεός. Όλον τον κόσμο το θέλει να σωθεί, αλλά λέγει δεν θα σωθούν όλοι. Γι' αυτό έκλαιε μέσα στον κήπο της Γεστημανή και έλεγε, παρελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο, πατέρα μου, να μην το πιω αυτό το ποτήριο του μαρτυρίου. Γιατί εγώ θέλω να σωθεί όλος ο κόσμος και ο κόσμος δεν θα το εκτιμήσει. Και όμως σε ταπεινώνε το πάλι ο Χριστός μας και έλεγε, πατέρα μου, ουχ ως εγώ θέλω, αλλός σύ, Πάτερ, όχι όπως θέλω εγώ, να γίνει το θέλημά σου. Και υπέστε τα μαρτύρια όλα τα οποία δεν δύναται ο άνθρωπος να κατανοήσει
δια να μας σώσει. Εσταυρώθηκε πάνω στο σταυρό, έχισε το αίμα του. Και τώρα αυτές τις μέρες η Εκκλησία μας ακριβώς προετοιμάζει τα παιδιά της να προετοιμαστούν με νηστεία, με προσευχή και με εγκράτεια. Τι θα είπε αυτό το τελευταίο που είπα? Όχι, δεν θέλω! Τι σημαίνει αυτό το οποίο είπα τώρα? Να προσέξουμε ένα πράγμα, ότι δεν υπάρχει πουλάκι που πετάμε ένα φτερό. Δεν υπάρχει αετός που πετάμε μια πτέρυγα. Δεν υπάρχει αεροπλάνο που έκαμε ο κόσμος με ένα φτερό. Δεν υπάρχει βάρκα να κουνηθεί με ένα κουπί. Τούτο σημαίνει ότι δια να ανέβεις στο Θεό χρειάζονται δύο όπλα. Η προσευχή και η εγκράτεια. Η εγκράτεια από τη σαρκική πράξη και η νηστεία από την τροφή. Διότι εάν αυτή τη στιγμή νηστεύεις επί 40 μέρες, δεν έχεις όμως εγκράτεια, δεν πάει η προσευχή σου στον ουρανό. Εάν έχεις εγκράτεια και δεν νηστεύεις, δεν πάει η προσευχή σου στον ουρανό. Πρέπει να είναι και τα δύο αυτά. Η εγκράτεια και η προσευχή. Όταν έχεις αυτά τα δύο, φθάνεις στην Βασιλεία των Ουρανών. Τώρα, το άλλο το οποίο απομένει είναι να φτάσουμε τις ημέρες αυτές την ημέρα της Αναστάσεως. Την ημέρα της Αναστάσεως τρέχουμε όλοι στην Εκκλησία, παίρνουμε μία λαμπάδα, πάμε στην Εκκλησία, γεμίζει η Εκκλησία με χιλιάδες κόσμο, φτάνει η στιγμή κατά την οποία θα ακούσουμε τον Χριστός Ανέστη, το μεγάλο αυτό χαρμόσυνο άγγελμα της Αναστάσεως του Κυρίου, ανάβουμε τη λαμπάδα μας και μόλις πει ο ιερεύς «Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτω σαν οι εχθροί αυτού», αμέσως διασκορπίζονται οι εχθροί του Θεού. Δεν μένει κανείς στην προσευχή αυτή, δεν μένει κανείς στη Θεία Λειτουργία αυτή, φεύγουν όλοι και πάνε να φάνε. Τι να φάνε? Να φάνε, λέγεται, μαγειρίτσα. Αλλά την ώρα που τρώνε τη μαγειρίτσα, ποιος είναι κοντά τους? Είναι ο άγγελος? Δεν είναι ο άγγελος, είναι ο δαίμονας. Διότι αυτός τους έπιασαν από το χέρι και τους λέει «Πάμε τώρα, τελειώσαμε». Και φεύγει όλος ο κόσμος με αγκαλιά του διαβόλου και πάνε να καθίσουν να φάνε και η Εκκλησία μένει μόνος του ο ιερεύς, ο ψάρτης και ο νεοκόρος. Και οι επίτροποι, αν μείνουν και εκείνοι. Τούτο το φοβερό κακό δεν το έχει ανακοινώσει κανείς, μα κανείς ακόμη, για να σοφρονιστεί ο κόσμος, να συνέλθει ο κόσμος, να κάνει αυτό που θέλει ο Θεός. Γι' αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ, την ημέρα της Αναστάσεως δεν θα φύγετε όπου κι αν είστε από την Εκκλησία μόλις ακούσετε τον Χριστός Ανέστη. Θα μείνετε μέχρι τέλους της Θείας Λειτουργίας, για να μας ευλογεί ο Θεός και να μας αγιάζει και να μας αξιώνει να τον εορτάζουμε στον κόσμο τούτο και να αξιωθούμε και της επουρανίου του Βασιλείας. Ως εδώ, να πάτε στο καλό και ο Θεός να είναι μαζί σας. Θα προσθέσω μονάχα ότι τούτη την εβδομάδα δεν υπάρχει νηστεία. Την ερχομένη εβδομάδα υπάρχουν δύο μέρες από τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, η Τετάρτη και η Παρασκευή, να την προσέξουμε πολύ τις δύο μέρες της ερχομένης εβδομάδος, να μην φάγουμε τίποτε αρτήσιμο. Τετάρτη και Παρασκευή είναι δύο ημέρες από τις 50 ημέρες της Σαρακοστής του Πάσχα. Είναι 50 μέρες, βγαίνουν δυο αμέσως και μένουν 48 μέρες. 48 μέρες νηστεία. Νηστεία αυτή, όσοι μπορούν, την κάνουν αυστηρά, με λάδι, εκτός Τετάρτης και Παρασκευής. Όσοι μπορούν όμως, την κάνουν αυστηρότατη, μόνο Σάββατο και Κυριακή λάδι. Τις άλλες μέρες, νερό βραστό. Αλλά έχουμε, δεν είναι νερό βραστά, παιδάκι μου, έχουμε εκείνη την ταχύνη. Ξέρετε με εκείνη την ταχύνη πόσα φαγητά γίνονται? Τόσα πολλά, ό,τι θέλεις κάνεις με εκείνη την ταχύνη. Και είναι ένα φαγητό πολύ θρεπτικό, πολύ καλό, πολύ δυναμωτικό. Δεν μας εμποδίζει από την νηστεία. Δεν έχουμε νηστεία. Νηστεία ο Χριστός μας 40 μέρες δεν έφαγε τίποτε.
Ύστερον δε λέγει επίνασε. Ύστερα από τις 40 μέρες επίνασε και ήρθε ο διάβολος και του είπε να κάνει τα σπέτρα ψωμί για να φάει και εταλάνιζε τον Κύριό μας. Εκεί τον εξαπέστηνε ο Κύριός μας και έτσι αυτό είναι το σημείο το οποίο ακριβώς ακολουθούμε εμείς 40 μέρες. Επειδή ο Κύριός μας ενίστευσε 40 μέρες που δεν είχε ανάγκη να νηστέψει, νηστεύουμε και εμείς και ακολουθούμε τον Χριστό μας. Να μας αξιώσει ο Θεός, να περάσουμε τις μέρες αυτές. Μην πάτε πίσω από τον καρνάβαλο, μην ακούσετε του κόσμου, ξεχωρίστε από τον κόσμο, αυτό είπε ο Θεός μας. Μην συσχηματίζεστε το αιώνι τούτο, αλλά μεταμορφούστε, είπε. Να ξεχωρίσετε από τον κόσμο. Όλος ο κόσμος δεν θέλει να σωθεί. Μην νομίζουμε ότι όλοι θα σωθούν. Μακάρι να σώζεται όλος ο κόσμος, δεν θα σωθούν. Εκείνος ο οποίος θα σωθεί είναι εκείνος που θα αγαπήσει τον Χριστό. Και όταν αγαπήσεις τον Χριστό, θα τηρήσεις εκείνα που λέγει ο Χριστός. Αυτοί θα σωθούν. Όσοι νομίζουν ότι θα σωθούν, νομίζουν. Ήρθε ο Πανάγαθος Θεός να σώσει όλο τον κόσμο, γι' αυτό σταυρώθηκε, να μην φύγει κανένας από κοντά του. Βλέπετε τον Ιούδα πόσο προσπάθησε ο Κύριος με να τον φέρει κοντά του. Πόσα του είπε, πόσα του έκανε. Τον είχε 3 χρόνια μαζί του να ακούει, να ακούει, να ακούει, να βλέπει, να βλέπει, να βλέπει. Και εκείνος, ο Πανάγαθος Θεός, το μακρόθυμος απέναντί του, τον επερίμενε και στο τέλος δεν εσώθηκε. Και λέει ο Θεός ότι εκείνος ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν θα μου ακούσει, λέγει, και δεν θα τηρήσει αυτά που λέγω, καλύτερα να μην γεννάτο. Διότι δεν είναι αστεία η κόλαση. Η κόλαση είναι σκοτάδι που το πιάνει το σκοτάδι. Βλέπετε αυτή τη στιγμή, αν σβήσουν τα φώτα, υπάρχει ένα σκότος. Σκότος είναι. Εκεί η κόλαση στο σκοτάδι είναι ψηλαφυτό, λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας. Ψηλαφάτε, πιάνετε, αγγίζετε το σκότος. Και τα δεινά, λέγει, είναι τόσο φοβερά, τόσο ατελείωτα, τα οποία δεν υπάρχουν εις αυτά τέλει να τελειώσει εκείνο το βάσανο, αλλά αιωνίως, λέγει, χωρίς τέλος. Ο Θεός να φυλάξει και τους χειρότερους μας εχθρούς, να μην φτάσουν στο σημείο τούτο και να πάνε μακριά από το Θεό. Παιδάκια μου, εδώ να πάτε στο καλό, ο Θεός να είναι μαζί σας και